Φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον κύριο Νίκο Παπά, τον τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε. Ωραία. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά, από τη Λαμία και την Κεντρική Ελλάδα. Γεια σας. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη διάθεση να συζητήσουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχετε ασκήσει σκληρή κριτική και κυρίως για το ζήτημα της εθνικής οδού. Οπότε αυτό που θα ρωτήσω αρχικά είναι, δεν είναι καλύτερο το προλαμβάνει σε σχέση και με το όσο έχουμε ζήσει πολλά χρόνια πριν στην εθνική οδό? Καλύτερο είναι να παίρνουμε αποφάσεις λειτουργικές και να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα. Δεν είναι καλύτερο να παίρνουμε ακραίες αποφάσεις επειδή τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, και σας το λέω διότι είχα και ο ίδιος την ευκαιρία να ταξιδέψω, έκλεισε ένα δρόμο ο οποίος ήταν ορθάνυχτος στην κυριολεξία. Ένα δρόμο ο οποίος δεν είχε καθόλου χιόνι και τον έκλεισε για έναν λόγο ανεξήγητο. Και μάλιστα τον έκλεισε με εντολή της αστυνομίας, με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών να είναι άλλαλο. Και να είναι άλλαλο όχι μόνο για αυτό το θέμα, να είναι άλλαλο και για μια σειρά ζητήματα τα οποία πραγματικά είναι πρωτόγνωρα σε σχέση με τις μεταφορές στη χώρα μας και του Υπουργείου Υποδομών. Δεν έκανε κάποια κίνηση για να προλάβει τίποτα η κυβέρνηση, πολύ φοβάμαι. Έκανε μια ακραία επιλογή η οποία είναι συμβατή με τη φιλοσοφία της. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κάνουμε μαζικά τεστ και να ενισχύσουμε το σύστημα υγείας για να προφυλάξουμε την κοινωνία από τον κορονοϊό. Μείνετε όλοι σπίτια σας. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα μέτρα μας και να υπάρχει η δέουσα προσοχή για την κυκλοφορία στην εθνική οδό. Την κλείνουμε. Και την κλείνουμε μάλιστα χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να ενεργοποιηθεί το 112 και βεβαίως έχουμε όλα τα αποτελέσματα των επιλογών που είδαμε. Το γεγονός δε ότι έχουν περάσει 80, 85 και 90 ώρες για πολλούς συμπολίτες μας στη Βόρεια Αττική, χωρίς να έχουν ρεύμα και νερό, νομίζω εκθέτει ανεπανόρθωτα όσους αδράνησαν σε αυτή την περίσταση. Κάθε φορά που έκλεινε η Εθνική Οδός, ακόμη και με δύο πόντους χιόνι το έχουμε δει αυτό το έργο να επαναλαμβάνεται, υπήρχε, ανάλογα ποιος ήταν στην κυβέρνηση, από την αντιπολίτευση σκληρή κριτική ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα, ότι εγκλωβίστηκε τόσος κόσμος με δύο πόντους χιόνι. Άλλοι ερχόντουσαν από τη Μακεδονία και λένε εδώ στην Κοπαίδα, στη Βιωτία, μας αποκλείσατε, είμαστε τόσες ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, νηστικοί, προβληματισμένοι. Πάντα υπήρχε ένα ζήτημα γύρω από τη διαχείριση κρίσεων στη χώρα μας. Και το ζήσαμε σε πάρα πολλές δυσάρεστες περιπτώσεις. Δεν βοηθά λίγο προληπτικά το ότι καλύτερα να την κλείσουμε αφού δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε? Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι η χώρα είναι σε lockdown, μπορούσαν να υπάρξουν περιορισμοί για τα βαρέα οχήματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε μια κίνηση όπως είχαμε το 2017, όπου ήταν οι παραμονές της εξόδου των Χριστουγέννων και είχαμε μια πάρα πολύ απότομη κακοκαιρία δίπλα σε μια νταλίκα και είχαμε τα προβλήματα. Ήταν ένας. Και μάλιστα θα σας πω τώρα, θα σας εκμυστηρευτώ, αν και είναι λίγο αδόκιμο το ρήμα, διότι είμαστε σε δημόσια μετάδοση. Εγώ περίμενα να δω ότι ο δρόμος δεν θα ήταν καθαρός και ήμουν έτοιμος να ασκήσω και κριτική και στον παραχωρησιούχο και στην κυβέρνηση που δεν παίρνει μέτρα απέναντι στον παραχωρησιούχο. Δεν συνέβη όμως αυτό. Ο δρόμος ήταν απόλυτα ανοιχτός, ήταν πεντακάθαρος και η κυβέρνηση αποφάσισε διοικητικά να τον κλείσει. Ενώ είμαστε σε lockdown, προσέξτε. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση να δημιουργηθεί εκεί πέρα πολύ αυξημένη κίνηση. Καλά, μην το λέτε αυτό, γιατί αυτό το lockdown δεν μοιάζει με το περσινό. Εδώ έχουμε κίνηση στις μικρές πόλεις. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις καθημερινά εν μέσω lockdown. Ξέρετε ότι είναι πολύ πιο χαλαρό. Ναι, και κοντά σε αυτά είχαμε και τεράστια προβλήματα και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο πρακτικά έκλεισε. Είχαμε ένα τρένο να πηγαίνει από τις 9 το πρωί και να φτάνει στις 11 το βράδυ στην Αθήνα. Είχαμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες μέσα στην Αττική. Καταλαβαίνω, βεβαίως δεν αφορούν άμεσα τους κατοίκους της κεντρικής Ελλάδας που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, αλλά να σας πω για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τη διοικητική ανεπάρκεια. Ο ΙΣΑΠ, ο γνωστός ηλεκτρικός, Πειραιάς και Φυσιά, δεν έκλεινε ποτέ. Και ξέρετε γιατί δεν έκλεινε? Γιατί όταν είχαμε παγετό, απλώς η διοίκηση έβαζε τρεις σειρμούς να πηγαίνουν πάνω κάτω όλο το βράδυ, ούτως ώστε να μην παγώνουν οι γραμμές. Ούτε αυτό δεν συνέβη. Ξυπνήσαμε την επόμενη μέρα το πρωί, καμία ενημέρωση, αν ακυρώνονται ή δεν ακυρώνονται τα δρομολόγια των λεωφορείων. Ακυρώθηκαν και τα λεωφορεία, τα δρομολόγια τα οποία ήταν πάνω στους κεντρικούς άξονες, οι οποίοι ήταν απολύτως καθαροί. Και κυρίως θέλω να το πω και να το πω με έμφαση, αυτή τη στιγμή το μυαλό μας και η καρδιά μας και η σκέψη μας είναι με τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ακόμα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τις βασικές υπηρεσίες. Δηλαδή δεν έχουν ρεύμα,
και δεν έχουν νερό. Και άκουσα και το αναλυτικό ρεπορτάζ του σταθμού σας λίγο πριν συνδεθούμε με το πώς και εάν οι πόροι της περιφέρειας κεντρικής Ελλάδας χρησιμοποιήθηκαν για αλλότριους σκοπούς. Ναι. Υπήρξε σχολιασμός γύρω από αυτό και αντιπαράθεση. Βέβαια και οι Δήμοι που συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία στήριξης των προσπαθειών της Αθήνας και η Περιφέρεια μας διαβεβαιώνουν ότι ήταν εφεδρικές δυνάμεις αυτές που εστάλησαν στην Αθήνα και ότι δεν θα μπορούσε να μην σταλούν εφόσον ζητήθηκε βοήθεια. Ναι, αυτό σημαίνει ότι καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες της κεντρικής Ελλάδας, της στερεάς. Mm-hmm. Αν αυτός είναι ο ισχυρισμός της διοίκησης, περιμένω πραγματικά να ακούσω την τεκμηρίωση για να εκπλαγώ και εγώ ο ίδιος. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή η υπόθεση. Ρεπορτάζ δεν έχω πρωτογενές από τη στερεά Ελλάδα, αλλά μπορώ να φανταστώ με αυτά που έχουν δει τα μάτια μου στη Βόρεια Αττική και στις γύρω γειτονιές της Αθήνας, ότι θα υπάρχει και κάποιος κόσμος που τη χρειάζεται αυτή τη βοήθεια. Εδώ είχαμε το πρόβλημα στην Εύβοια, όπου είχαμε και τρεις νεκρούς, και δυστυχώς η Εύβοια σε κάθε καταστροφή μετά ανθρώπινες απώλειες, όπως και η χώρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και ανοίγεται στη νέα γενιά των πολιτικών. Και οι πολίτες που μας παρακολουθούν μπορεί να μην ενδιαφέρονται πάρα πολύ ή να ενδιαφέρονται λιγότερο για το ποιοι κυβερνούνται, ποιοι τους κυβερνούν, αλλά για το πώς τους κυβερνούν ενδιαφέρονται όλοι. Τι φταίει και δεν τα πάμε καλά στις μεγάλες κρίσεις, στα μεγάλα προβλήματα, ο συντονισμός, τι πρέπει να δείτε σε κεντρικό επίπεδο ώστε να βελτιώσουμε και να είμαστε αποδοτικότεροι. Είτε αντιμετωπίζουμε πυρκαγιές, είτε πλημμύρες, είτε βαρύ χειμωνιά, πληρώνουμε βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές, σε καταστροφές και σε υλικές ζημιές. Τι φταίει και δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε? Υπάρχει πρώτον ένα ζήτημα διοικητικής επάρκειας και πρέπει να σας πω ότι η δική μας διακυβέρνηση κλήθηκε να αντιμετωπίσει τρεις κρίσεις ταυτόχρονα. Έτσι. Και το προσφυγικό και τα εθνικά ζητήματα και τα οικονομικά ζητήματα. Και τώρα και τα τρία τρέχουν. Πιστέψτε με, δεν έχει βελτιωθεί κάτι. Οι φυσικές καταστροφές είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν θα είναι ένα φαινόμενο μηδενικής ή πολύ μικρής πιθανότητας, καθώς περνάμε σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν τεράστιες αλλαγές στο κλίμα με βάση την κλιματική κρίση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι. Κυρία Παρασκευά, ούτε εμείς, ούτε εσείς οι δημοσιογράφοι, δικαιούμαστε να λέμε ότι εκπλαγήκαμε την επόμενη φορά που συμβαίνουν αυτά. Είναι φαινόμενα τα οποία ενδεχομένως πριν λίγα χρόνια να είχαμε συνηθίσει μεταξύ μας να τα λέμε ακραία, αλλά δεν είναι έτσι. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Πρέπει να ετοιμάσουμε τις υποδομές μας, να τις προετοιμάσουμε, να τις εξυγχρονίσουμε, να τις ενισχύσουμε και να τις κάνουμε συμβατές με αυτές τις αλλαγές που έχουν επισυμβεί. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν χρόνια σχέδια για την υπογειοποίηση των καλωδίων στον αστικό ιστό. Είναι ένα πολύ δαπανηρό σχέδιο. Είναι όμως απαραίτητο. Ναι. Και είναι απαραίτητο. Εδώ δεν κόβουμε ούτε τα δέντρα, κύριε Παπά. Δεν κόβουμε ούτε τα δέντρα. Αυτό δεν είναι δικαιολογημένο. Δηλαδή, το να πέφτει ένα δέντρο στη συνδρομική γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Δεν είναι στα προβλεπόμενα. Δηλαδή πρέπει, η σιδηροδρομική γραμμή αυτή θεωρητικά δεν πρέπει να κλείνει ποτέ και για κανένα λόγο. Έτσι, είναι μια καινούρια, δεν είναι όπως ήταν το 17 που ανέβαινε το τρένο ψηλά. Έτσι, είναι μια καινούρια σιδηροδρομική γραμμή, είναι μια γραμμή στην οποία έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της τηλεματικής. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι λόγω της αδράνειας του Υπουργείου Υποδομών στο οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο, δηλαδή δεν λειτουργούν τα φανάρια. Πάνε με το παλιό το σύστημα τα τρένα πάνω κάτω και διευθετούνται και άρα δεν μπορεί να μειωθεί ραγδαία και ο χρόνος των δρομολογίων και βεβαίως έχουμε προβλήματα όπως αυτά που είχαμε στην... Πονάμε πάρα πολύ στις υποδομές σας. Είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να είστε στην Εύβοια και να βλέπετε την καταστροφή που είχαμε από την καλοκαιρινή μεγάλη κακοκαιρία που είχε πλήξει το κεντρικό μέρος του νησιού με τους νεκρούς και τα πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα υποδομής. Βλέπουμε ότι και αργά κινούνται έτσι οι μηχανισμοί και οι άνθρωποι αυτοί υποφέρουν ακόμη, όσο και αν όταν γίνεται κάτι πέφτουν όλοι επάνω και διαβεβαιώνουν. Είναι έτσι στημένο το σύστημα στην Ελλάδα, έτσι λειτουργεί ο μηχανισμός, η γραφειοκρατία, ξέρω τι εποχή πρέπει να ζήσουμε και τι αιώνα για να ξεπερδέψουμε από όλα αυτά. Κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε όλοι ειλικρινά και στον εαυτό μας και μεταξύ μας. Εδώ πέρα υπάρχουν αδράνειες σε τοπικό επίπεδο που κάποιες φορές έχουν εμποδίσει και αντιπλημμυρικά έργα. Να σας πω ένα παράδειγμα, στις προηγούμενες καταστροφές πήγαμε στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Στην Καρδίτσα λοιπόν αποδείχθηκε ότι υπήρχαν πάρα πολλά χρήματα για αντιπλημμυρικά έργα από το Υπουργείο Υποδομών και δεν έγινε κανένα.
Και Με δεν ποιανού γίνεται. Και δεν ευθύνη, γίνεται. κύριε Παπά, με ποιανού Ναι, ευθύνη. να σας πω τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι προφανές ότι ασκούνται τοπικές πιέσεις. Άρα, εμείς θα ήμασταν θετικοί σε ένα σχέδιο το οποίο σχεδίαζε τουλάχιστον τα αντιπλημμυρικά έργα σε κεντρικό επίπεδο. Με βάση τις μελέτες οι οποίες πρέπει να γίνουν κεντρικά και να αποφύγουμε τέτοιου τύπου αδράνειες οι οποίες κοστίζουν μετά στο κοινωνικό σύνολο. Έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν είναι επιτρεπόμενα. Πήγα και είδα στην Εύβοια τις εκβολές του Λίλα, του ποταμού. Εκεί πέρα έχουν πέσει δύο γέφυρες. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και κτίσματα τα οποία το βλέπεις ότι είναι μέσα σε αυτό που δυνητικά είναι μέσα κήτη στην του κήτη ποταμού. Του ποταμού. Ναι, είναι αλήθεια. Αυτά τα κτίσματα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να προστατευτούν. Είναι πολύ επικίνδυνο. Μπορεί το επόμενο νερό να τα πάρει. Λοιπόν, θα πρέπει να μιλήσουμε ειλικρινά μεταξύ μας, να βάλουμε το δάχτυλο στην πληγή, να κάνουμε τις υπερβάσεις μας και τις πολιτικές υπερβάσεις, να συνειδητοποιήσουμε ότι μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει χρώματα, διότι όταν κάποιο του πάρει το δυο του το ποτάμι, δεν έχει σημασία αν ήταν μπλε, πράσινος ή κόκκινος. Καμία σημασία δεν έχει. Είναι ένας συνάνθρωπός μας ο οποίος θα υποφέρει. Τη φύση λοιπόν πρέπει να τη σεβόμαστε, να την αγαπάμε και να βάλουμε την τεχνολογία και τη γνώση που έχουμε συσσωρεύσει να δουλέψει με τέτοιο τρόπο ώστε να μας προστατέψει και να βελτιώσει τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και εγώ, απόψε, κύριε κύριε Παρασκευά. Παπά. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.